Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με αυτές τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στις τάξεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, κυρίως στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με αφορμή το περιεχόμενο της τροπολογίας που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας η κυρία Κεραμέως σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά το ασφαλιστικό, με τους συνδικαλιστές, με τους εκπαιδευτικούς να κάνουν λόγο για μία υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο της Υπουργού Παιδείας, καθώς σε περιπτώσεις ίδρυσης ή συγχώνευσης πανεπιστημιακών σχολών ή και τμήματων, η Υπουργός ή ο Υπουργός βέβαια θα μπορεί να διαμορφώνει βάσεις εισαγωγής αλλά και τον αριθμό των εισακτέων. Θέλω να πάμε λίγο στον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη, για ένα πρώτο σχόλιο. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Εδώ μιλάμε για μια υπερσυγκέντρωση εξουσιών, την οποία στην ιστορία τη συναντά μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αυτή τη στιγμή, μέσα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, πέρασε μια τροπολογία η οποία είναι αυτό ακριβώς που είπατε. Δίνει την δυνατότητα στην κυρία Κεραμέως όπως θέλει και με τον τρόπο που θέλει και όπως νομίζει αυτή να ορίζει και να καθορίζει τις τύχες χιλιάδων μαθητών, χιλιάδων ανθρώπων, περιοχών ολόκληρων όσον αφορά το κλείσιμο ή το άνοιγμα πανεπιστημιακών σχολών. Έτσι, από μόνη της να καθορίζει όλα αυτά, τις ελάχιστες βάσεις αγωγής της κάθε σχολής, το τμήμα, τα άνοιγμα ή το κλείσιμο της συγχωνεύσης τμήματων. Έτσι, ένα νομοσχέδιο και μια τροπολογία που έχει ξεσηκώσει όχι μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα της δευτεροβάθμιας, αλλά και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Ακόμα και οι καθηγητές έχουν ξεσηκωθεί. Έτσι, οι ελάχιστες βάσεις αγωγής μέχρι τώρα οριζόταν από την εκάστοτε σχολή. Τώρα, η κυρία Κεραμέως, κατά πώς θέλει αυτή, ένας άνθρωπος όπως ξυπνήσει ένα πρωινό, ας πούμε, θα ορίζει αυτή. Έτσι, την τύχη χιλιάδων μαθητών οι οποίοι ετοιμάζονται να μπουν στην εκπαίδευση. Δεν έχει υπάρξει περίοδος διαβούλευσης για αυτές τις αλλαγές που πρόθεσε το Υπουργείο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εδώ και 3 χρόνια οτιδήποτε ακούτε περί διαβούλευσης είναι ένα τεράστιο παραμύθι. Δεν υπάρχει καμία διαβούλευση, είναι επικοινωνιακό τρίκ κάθε φορά. Υποτίθεται ότι υπάρχει διαβούλευση χωρίς να διαβουλεύεται κανένας. Ανεβάζουν στη διάβγεια ό,τι είναι να ανεβάσουν, υποτίθεται για να υπάρχει μια περίοδος διαβούλευσης, η οποία διαβούλευση στην ουσία δεν υπάρχει. Στο τέλος αποφασίζουν ό,τι ακριβώς έχουν αποφασίσει από τα πριν και απλά για ρίχοντας τα στα μάτια του κόσμου μιλάνε για μια διαβούλευση η οποία δεν γίνεται ποτέ και σε κανένα απολύτως ζήτημα. Όπως και τώρα δεν νομίζω να υπήρξε καμία διαβούλευση η οποία θα κατέληγε στο ότι η κυρία Κεραμέως θα συγκεντρώσει τα πάντα γύρω της, θα μπορεί να ορίζει τα πάντα όσον αφορά την εισαγωγή εισακτέως δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το άνοιγμα ή το κλείσιμο σχολών. Και όμως το έκανε εν μία ανοιχτή και σε ένα νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε, το οποίο δεν είχε καμιά σχέση με την εκπαίδευση. Συνηθίζεται, τον τελευταίο καιρό συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια να γίνεται αυτό ακριβώς το πράγμα. Μάλιστα. Κύριε Ριγάκη, να σας δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε πλέον. Ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ένα άλλο πολύ σημαντικό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να πάρει ακόμα μεγαλύτερη έκταση. Αν έχω ένα λεπτό. Έχετε βέβαια, Πρόεδρε, πάμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι διοριστέντες, κύριε Παναγιωτόπουλε, του 20, οι συνάδελφοι που διορίστηκαν 13.000 περίπου, οι συνάδελφοι το 20, από ό,τι θυμάστε. Ο νόμος μέχρι τώρα έλεγε ότι οι συνάδελφοι αυτοί στα 2 χρόνια και 2 μήνες δόκιμης υπηρεσίας αυτοδίκαια μονιμοποιούνται τη στιγμή που συμπληρώνουν τα 2 χρόνια και τους 2 μήνες προϋπηρεσίας. Εδώ λοιπόν και 1,5 μήνα που οι άνθρωποι αυτοί, οι συνάδελφοι αυτοί θα έπρεπε να μονιμοποιηθούν. Όσες κρούσεις κάναμε στις διευθύνσεις και στο Υπουργείο, έτσι ήταν αυτό που ακούγαμε από το Υπουργείο, είναι ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, είναι θέμα χρόνου, θέμα ημερών, το πότε θα βγει η διαπιστωτική πράξη και η υπογραφή της κυρίας Κεραμέως για να μονιμοποιηθούν αυτοί οι συνάδελφοι. Πηγαίνουν από εβδομάδα σε εβδομάδα, με αποτέλεσμα να έρθει προχθές το μαγικό για μία ακόμη φορά, που ορίζει ότι αυτοί οι συνάδελφοι θα μονιμοποιηθούν μέσα από την ατομική αξιολόγηση, όποτε και αν αυτή έρθει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή 13.000 περίπου συνάδελφοι βρίσκονται σε ένα πανικό, τους κρατάνε ομήρους όσον αφορά και το τι θα έρθει όσον αφορά τις εκλογές. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί προφανώς εκβιαστικά, από ό,τι λένε αυτή τη στιγμή, να ψηφίσουν κατά πώς θέλουν αυτοί για να μπορέσουν να νομιμοποιηθούν του χρόνου ενδεχομένως. Ναι. Καταλύουν κάθε έννοια νομιμότητας και συνταγματικότητας. Υπήρχαν συγκεκριμένοι νόμοι με τους οποίους θα έπρεπε οι συνάδελφοι αυτοί αυτοδίκαια να μονιμοποιηθούν πριν 1,5 μήνα. Και τώρα λοιπόν έρχεται η κυρία Κεραμέως να πει για μία ακόμη φορά ότι θα μονιμοποιηθούν όταν και αν έρθει η ατομική αξιολόγηση και όποτε αυτή έρθει. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι
κατάσταση βρίσκονται αυτοί οι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή, τους ξημερώνει την επόμενη μέρα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει γίνονται να το δούμε. Πραγματικά πράγματα ασύλληπτα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε πια με τι τρόπο πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε πλέον να μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία κανονικότητας και να μπορούμε να συνοηθούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Κάνουν απίστευτα πράγματα, καταλύοντας κάθε ένα νομιμότητα στην πραγματικότητα. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να σταματήσει. Θα ασχοληθούμε με το θέμα, είναι πολύ σοβαρό. Έχουμε ενημερωθεί και εμείς, κύριε Ριγάκη, το επόμενο διάστημα μέσα από ρεπορτάζ και αναφορές. Άνω τελεία βάζουμε, δεν το αφήνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε θερμά.